Βρισκόμαστε στη λέσχη του Απιθύτα. Πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι είχαν έρθει να πάρουν ένα πιάτο φαΐ από τη λέσχη και τους απαγορεύτηκε η είσοδος με όχημα τις κάρτες σύντησης. Πρόκειται για ένα κραυγαλαίο παράδειγμα για το πώς η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων, πώς το κέρδος του εργολάβου δεν έχει καμία σχέση με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των φοιτητών. Ήρθαμε εδώ πέρα και από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε πως οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας και να παλέψουμε απέναντι σε αυτό το πανεπιστήμιο επιχείρηση που χτίζεται, πως σε μια περίοδο όπου οι τσέπες μας μαστίζονται από την ακρίβεια, που οι ανατιμήσεις έχουν εκτοξευθεί, δεν πρέπει να νομιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση ο αποκλεισμός των φοιτητών από τη λέσχη. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σε μια ώρα αιχμής, με εντολή του εργολάβου έχουν κατέβει τα ρολά, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα φαγωμάρας ανάμεσα στους φοιτητές που έχουν κάρτα σύντησης και σε αυτούς που δεν έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς αυτό που λέμε και σήμερα είναι πως δεν θα τους περάσει. Θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα με κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας στους αρμόδιους. Ξεκαθαρίζουμε πως το δικαίωμα των φοιτητών στη σύντηση δεν διακυβεύεται. Δεν θα πάμε πίσω από το θεμελιώδης δικαίωμά μας, τον 21ο αιώνα, να έχουμε ένα πιάτο φαΐ, να έχουμε πανεπιστήμιο στο ύψος των αναγκών μας, στον πόη των ονείρων μας. Θα μείνουμε εδώ πέρα, ενισχύουμε τον αγώνα, καλούμε όλους τους φοιτητές σε αγωνιστική επαγρύπνηση για να υπερασπιστούν το αυτονόητο δικαίωμά τους στη σύντηση.